και κύριοι στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές και μαζί μας καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τον οικονομολόγο της Όλτης, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο. Τώρα η σχέση μας είναι να μιλάμε και στο ελληνικό, αλλά λόγω κρατάμε τους τύπους. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Κάτσου. Σας φέραμε σε μια έτσι πολύ κομβική στιγμή για το τραπεζικό σύστημα εδώ στο στούντιο, γιατί γνωρίζουμε ότι θα μας δώσετε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, όλα τα ξέρουμε τώρα, τα νούμερα είναι γνωστά, η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης είναι γνωστή και οι τράπεζες δίνουν νομίζω την τελευταία τους και πιο κρίσιμη μάχη για την προσέλκυση όλο και περισσότερων, όσο δυνατόν περισσότερων επενδυτικών, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων σε αυξήσεις κεφαλαίου. Πώς βλέπετε να κυλούν και να εξελίσσονται οι αυξήσεις κεφαλαίου, κύριε Χριστόπουλε? Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα κυλήσουν θετικά, θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν επιτυχία. Καταρχήν γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εγγυάται ακόμα και το σύνολο της αύξησης του αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι και η ιδιωτική τοποθέτηση που θα υπάρξει από τους ιδιώτες επενδυτές θα είναι και αυτή επιτυχής και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία μάχη που δίνουν οι τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν αυτό το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Και είναι ιδιαίτερη στιγμή και για την ελληνική οικονομία στη φάση που βρίσκεται, γιατί θα είναι η αρχή της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης απέναντι στις τράπεζες και στους συναλλασσόμενους που είναι κατά κύριο λόγο οι καταθέτες, αυτούς τους οποίους θέλουμε να κάνουμε focus αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη, γιατί το επόμενο στάδιο και η μάχη επόμενη που θα δοθεί και θα είναι πιο μεγάλη ίσως και από την ανακεφαλοποίηση, θα είναι η μάχη της προσέλκυσης καταθέσεων. Θα έρθουμε μετά στο κομμάτι αυτό, γιατί το θεωρώ και εγώ κομβικό στο να έρθουν τα capital controls. Αν δεν επιστρέψουν οι καταθέσεις, σίγουρα δεν νομίζω ότι δύσκολα θα έρθουν τα capital controls. Άρα λοιπόν, είμαστε στη διαδικασία αυξήσεων κεφαλαίου. Φαίνεται ότι η ανακεφαλαιοποίηση όλα δείχνουν πλέον ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Υπάρχει και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ίδιος ο κύριος Ντράγκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες αυτές τις συζητήσεις για την ανακεφαλαιοποίηση. Στήριξε και θα στηρίξει, όπως ο ίδιος το είπε, θα στηρίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και πραγματικά θεωρώ ότι ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές. Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται για τους ιδιώτες, για τους ξένους μόνο. Γιατί το λέω? Γιατί σαφώς και θα γίνει με την διαδικασία του βιβλίου προσφορών, θα ανοιχθεί βιβλίο προσφορών και για τους Έλληνες. Αλλά είδα τώρα στην Πειραιώ, η οποία άνοιξε χθες το απόγευμα το βιβλίο προσφορών, ότι το όριο είναι από 120.000 ευρώ και πάνω για τους Έλληνες. Δεν είναι μικροεπενδυτές λοιπόν αυτοί που θα πούνε, είναι μικρομέτοχοι. Άρα, πείτε μου τι συμβαίνει, αν θα μπουν ή όχι οι μικρομέτοχοι, οι μικροεπενδυτές, αυτοί που κάποτε στα καλά χρόνια του χρηματιστηρίου θυμόμουν και εγώ, γιατί το 98 μπήκα στο ρεπορτάζ, τους λέγονταν Μαρίδα. Μαρίδα. Αλλά η Μαρίδα όμως έδινε τον τόνο και την τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο, τότε τουλάχιστον. Τώρα πια βέβαια είναι ένα χρηματιστήριο, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι ξένοι είναι αυτοί που κάνουν τη Μαρίδα του λέοντας στις συναλλαγές. Άρα, υπάρχει μια άνηση μεταχείριση, αυτό λένε και ως μέχα, των Ελλήνων μικροεπενδυτών. Τι πρέπει να γίνει και γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουν οι μικροεπενδυτές στις αυξήσεις κεφαλαίου? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι οι σημερινοί μικρομέτοχοι ήταν κάποτε μεγαλομέτοχοι στις τράπεζες. Τα χρήματα που έχουν βάλει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα να το στηρίξουν μετοχικά ήταν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως είδαμε ότι και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι απόφαση κυρίως των διοικήσεων των τραπεζών να απευθυνθούν σε μεγαλομετόχους και ιδιαίτερα σε ξένους επενδυτές. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια λογική ερμηνεία και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί ακόμα και ο νομοθέτης είχε προβλέψει με το άνοιγμα του χρηματιστηρίου μετά τα capital controls ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες επενδυτές με τα χρήματα που έχουν στις τράπεζες, στους καταθετικούς τους λογαριασμούς, να συμμετάσχουν και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και σε όποια άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς διοικήσεως τραπεζών ή και από το κράτος μια πιστική απάντηση γιατί αποκλείουν. Δεν συμβαίνει αυτό λόγω capital controls για τους Έλληνες επενδυτές, δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός φρέσκου και νέου χρήματος δεν δημιουργεί αυτή τη στρέβλωση για τους Έλληνες επενδυτές, μικροεπενδυτές? Η στρέβλωση που υπάρχει για τους Έλληνες επενδυτές απέναντι στο χρηματιστήριο το ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια είναι λάθος από την αρχή που δεν τους επιτρέπουν να επενδύουν. Αλλά ο νομοθέτης. Από τότε που άνοιξε ξανά το χρηματιστήριο μετά την επιβολή του capital controls. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία άνοιξε το χρηματιστήριο προβλέπει μέσα ότι δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες να συμμετάσχουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Τώρα, το γιατί έγινε αυτό δεν μπορώ να σας πω, αλλά το θέμα είναι όμως ότι και εμείς δεχόμαστε καθημερινά παράπονα αυτό, και πιστεύω και εσείς στο κανάλι σας βεβαίως, θα δέχεστε βεβαίως παράπονα και είναι μια παράφορη αδικία, γιατί οι Έλληνες επενδυτές έχουν στηρίξει
και το χρηματιστήριο πάρα και τις πολλά τράπεζες χρήματα. Και το κράτος με τα ομόλογα. Δηλαδή βρίσκονται άλλη μια φορά να έχουν με την πτώση των τραπεζών και με τις τιμές με τις οποίες θα γίνουν οι αυξήσεις τεράστιες. Και το κράτος και οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν υποστεί ζημίες. Δηλαδή πολλαπλώς πληρώνουν τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και δεν τους δίνεται η δυνατότητα τώρα που οι τιμές είναι πράγματι ελκυστικά χαμηλές. Δεν θα ήθελα να πω κράτος. Ναι, ναι. Και καλά κάνετε να μην χρησιμοποιήσετε μια άλλη έκφραση, κύριε Χριστόπουλο. Ναι, το καταλαβαίνω. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τους τιμήσουμε, γιατί και ο κλάδος ο δικός μας νομίζω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αν δεν συμμετάσχει και σε αυτή την ανακεφαλοποίηση. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Χριστόπουλο ότι είναι θέμα και για την βιωσιμότητα. Μην βάλω βιωσιμότητα. Πάντως, ότι αν συμμετείχαν και οι μικροεπενδυτές, οι μικρομέτοχοι σε αυτές τις κεφαλαίες, αυτό θα ήταν καλό. Θα είναι μια ανάσα στις χρηματιστικές εταιρείες, στις εγχώριες που έχουν πληγεί σημαντικά από την επιβολή των capital controls και στο ελληνικό χρηματιστήριο και γενικότερα, αλλά και για τους Έλληνες επενδυτές. Γιατί οι πελάτες των εγχωρίων χρηματιστηριακών ήταν κυρίως Έλληνες, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, και ίσως να αδικούμε με τον όρο μικροεπενδυτές. Ναι. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο Έλληνες επενδυτές, Έλληνες γιατί επενδυτές, αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Και θα μου συγχωρέσετε κιόλας να κάνουμε έτσι μια αιρετική τοποθέτηση. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί παραδείγματος χάρη να αποδεχόμαστε και να επιχαίρουμε την είσοδο των ξένων επενδυτών στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο πάνω σε αυτό μέσω των δανείων είναι όλη η Ελλάδα, και δεν θέλουμε να αποκρατικοποιήσουμε κάποιες μεμονωμένες εταιρείες οι οποίες είναι και ζημιογόνες, αν θέλετε, για τον Έλληνα φορολογούμενο. Ναι. Θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί σας. Δηλαδή, εννοείται υπάρχει μια στρέβλωση εδώ. Μια στρέβλωση και αντιμετώπιση με δύο διαφορετικές οπτικές. Παραδείγματος χάρη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ξένοι επενδυτές θα ξαναπάρουν τις εταιρείες αυτές που θα αποκρατικοποιηθούν, Έλληνες θα τις μανατζάρουν. Αν δούμε το παράδειγμα του ΟΤΕ, δεν είδα εγώ κάποιον ξένο να έρθει να μανατζάρει. Έλληνες πετυχημένοι μάνατζερ που πάνε υπερβολικά καλά. Υπερβολικά τόσο καλά. Σε ελληνικό, όσο αν θες και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στρέβλωση η οποία κάνει κακό στην οικονομία γενικότερα. Γιατί αν δεν υπάρχουν Έλληνες επενδυτές, αν δεν υπάρχουν εγχώριοι επενδυτές, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ να στηρίξουν τις αγορές, να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, δεν θα έρθει κανένας άλλος να τις στηρίξει. Αυτό ισχύει παγκοσμίως και διδάσκεται στα πρώτα χρόνια των οικονομικών επιστημών. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Χριστόπουλο. Να πω μόνο ότι θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση αυτό το θέμα, το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να το δουν το θέμα για τους Έλληνες επενδυτές, όπως είπε και ο κύριος Χριστόπουλος, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν τελικά, να δούμε αν θα μπορέσει έστω και την τελευταία στιγμή στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Χριστόπουλο να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Εδώ κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο οικονομολόγος της Solidus, ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος. Μιλάμε για την επόμενη μέρα, τώρα θα μιλήσουμε. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την τωρινή μέρα των τραπεζών. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα των τραπεζών μετά την επιτυχία, όπως όλα δείχνουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης. Πριν όμως πούμε γι' αυτό τι θα σηματοδοτήσει η ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης, σήμερα η Κομισιόν έκανε κάποιες εκτιμήσεις για την ύφεση. Βλέπω ότι είναι 1,4 το η ποιότερη ύφεση το 2015 και 1,3 το 2016. Και μου κάνετε ένα σχόλιο από αυτού, κύριε Χριστόπουλε. Θέλετε να το συζητήσουμε λίγο και μαζί? Ναι, τα στοιχεία αυτά τα οποία έβγαλε η Κομισιόν σήμερα είναι τα στοιχεία τα οποία είναι το βασικό σενάριο, οι παραδοχές του βασικού σενάριου, τα οποία πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έκανε την. Είναι αυστηρές αυτές οι παραδοχές την εκτίμηση. Σαφέστατα είναι ήπιες. Είναι το πιο ήπιο σενάριο αυτό που μπορεί να προκύψει. Για το 2017 δείχνει κιόλας ότι θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τόσο οι εκτιμήσεις, είναι ότι η βασική παραδοχή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις τράπεζες, αλλά και για την οικονομία, είναι ότι πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ναι. Γιατί αλλιώς αρχίζει μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία μπορεί να κάνει την οικονομική κατάσταση δυσμενέστερη, και οπότε μετά θα πάμε προς το άσχημο σενάριο και ίσως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι το απευχόμαστε. Και ναι, δυνατόν. Θέλουμε και να ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση και να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπουν κάποια τα πρώτα λιθαράκια, ώστε η οικονομία να δει φως στο τούνελ. Γιατί αν συνεχιστεί
Έχουμε και αβεβαιότητα οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα ή δεν κλείσει αξιολόγηση. Καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό για, τις, πλέον, για την ήδη βαλτωμένη και τελματωμένη ελληνική οικονομία. Κύριε Χριστόπουλε, όλοι λέμε ότι είναι κλειδί η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης και για την ανάκαμψη της οικονομίας, γιατί η οικονομία χωρίς τράπεζες και το δεν γίνεται, το γνωρίζουμε όλοι ως άνθρωποι της αγοράς. Όμως, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του τραπεζικού συστήματος μετά την ανακεφαλαιοποίηση? Πριν μας πείτε, να πω μόνο εγώ ότι δικές μου πληροφορίες μιλούν, τουλάχιστον για την Eurobank, που φαίνεται ότι πια έχει και, είναι και ιδιωτική τράπεζα, καθαρά ιδιωτική, με ξένους μετόχους και μάλιστα και πολύ σημαντικούς. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το Fairfax είναι ένα fund πάρα πολύ μεγάλο, όπως και ο κύριος Γουλμπορός, όπως και το Capital. Έχει, θέλω να πω, μετόχους ισχυρούς ξένους. Ότι με το που ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση θα ανοίξει η διατραπεζική για τη Eurobank. Τι σημαίνει αυτό? Για να θα μπορούν να, πια η Eurobank να δανείζεται από τις αγορές. Οι τράπεζες ξέρουν τι κάνουν, παρκάραν τα λεφτά τους στις overnight λέγονται καταθέσεις και δανείζουν μία την άλλη. Είναι οι γραμμές πίστωσης. Το λέω σωστά? Και ο οικονομολόγος της... Πολύ σωστά τα λέτε. Αυτό είναι και αυτό ένα από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Θα αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση, θα αρχίσει να ανοίξει η διατραπεζική αγορά. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί, όπως προείπαμε, η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να γίνει η προσέλκυση καταθέσεων. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις χρηματαγορές η κάθε τράπεζα. Είναι ευχής έργο να το ξεκινήσει η Eurobank και το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να πέσουν και τα spread, να μειωθεί το κόστος δανεισμού των τραπεζών και κατ' επέκταση... Θα έχουν κάνει ράλι τα τραπεζικά ομόλογα το διάστημα. Κάνανε... Και τα ελληνικά. Ναι, προφανώς, γιατί εδώ πέρα, επειδή είναι μια μικρή αγορά όμως και κλειστή, και κάποιοι είχαν προδιαγράψει το τι θα γινόταν με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που είδαμε τις προσφορές που έγιναν για την, ώστε να συμμετάσχουν. Εντάξει, είναι μια κλειστή αγορά η οποία έχει τους δικούς της κανόνες. Καλύτερα να μην τους σχολιάσουμε. Ναι, ναι. Τώρα μου δίνεται όμως ένα πάτημα να πω ότι αυτή η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας, που είναι σε χαμηλά διετίας περίπου, έφτασε να είναι και σε χαμηλά διετίας, και αν συνεχιστεί και όλα πάνε καλά, γιατί ξαναλέω ότι κανείς μας δεν λέει ότι όλα έχουν λυθεί διαμαγείας ή όταν ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση τελειώνουν τα προβλήματα. Οι προκλήσεις για την ελληνική κυβέρνηση είναι μπροστά. Τα έχει πάρα πολλά μέτωπα τα οποία θα πρέπει να κλείσει. Και το κυριότερο νομίζω έχει να κάνει και τώρα με αυτή τη, όσον αφορά αυτή τη διαπραγμάτευση με τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια. Θα σας ρωτήσω μετά για τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο, εάν όλα πάνε καλά, με αυτή την προοπτική είμαστε και έτσι πάντα με το κόμμα των αισιόδοξων, θεωρώ, εγώ τουλάχιστον μαθαίνω, ότι η ελληνική κυβέρνηση, και εφόσον συνεχιστεί αυτή η ραγδαία αποκλιμάκωση, συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, ίσως να επιχειρήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο να βγει με μια κλεισμένη έκδοση, μικρή έκδοση στις αγορές ομολογών. Θα είναι το πρώτο τεστ για τη χώρα. Αν όλα πάνε καλά, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, είναι όμως μέσα στις σκέψεις και στους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου. Θα ήταν αυτό πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον γίνει, το βάζουμε σαν ενδεχόμενο και πιθανότητα, η Ελλάδα, αν βγει, καταφέρει και βγει, έστω και με μια κλεισμένη, ξαναλέω, και μικρή έκδοση στις αγορές, θα είναι ακόμα ένα στοιχείο που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη της χώρας. Αυτό θα είναι το κατεξοχήν σημαντικό στοιχείο, γιατί αυτό ίσως ανοίξει σιγά-σιγά και τα capital controls, ίσως αρχίσουν και το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Το θέμα είναι όμως, όπως είπατε προηγουμένως, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο και σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων. Και λόγω και προσωπικής κατάστασης του κ. Ντράγκη. Βέβαια, και σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πολύ φτηνές τιμές ενέργειας. Πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για μια οικονομία, ώστε να την κάνουν να κινηθεί, και εμείς δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Γιατί σε θεωρητικό επίπεδο, ακόμα και αν έχουμε χαμηλά επιτόκια, ακόμα και αν υπάρχει εμπιστοσύνη στα ελληνικά ομόλογα, αυτό θα πρέπει να περάσει στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να περάσει στις επιχειρήσεις, γιατί αυτές θα παράγουν πλούτο, αυτές θα κινήσουν την οικονομία, έτσι ώστε να υπάρξει καινούργια φορολογητέα ύλη. Γιατί η παλιά, όσο και αν επιμένει η κυβέρνηση, και οφείλουμε όσοι είμαστε στην αγορά να το λέμε και να το τονίζουμε, δεν θα βγάλει τίποτα. Θα είναι πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τώρα που θα λήξει και το δεύτερο εξάμεινο και θα λήξει το έτος, θα αποτυπωθούν και τα όποια αρνητικά στοιχεία υπάρχουν από τα capital controls και από την έλλειψη ρευστότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εντάξει, είναι το στοίχημα, νομίζω, για τις ελληνικές τράπεζες και γενικότερα για τη χώρα, είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και βεβαίως εκεί θα παιχτεί και το στοίχημα της ανάκαμψης της οικονομίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν οι τράπεζες με αγικά και με ανοιχτή, όταν τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση, να χρηματοδοτήσουν και να ανοίξουν τις κανόνες ρευστότητας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Σαφέστατα όχι, θα ήταν κάποιο εκτός τόπου και χρόνου να πει ότι με το τελειώσει ανοίγουν οι είναι. Απλά όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτό, γιατί αν δεν το βλέπουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εκτός κάδρου. Τώρα χαρήκαμε όλοι, πανηγυρίσαμε, επειδή ήταν μικρές οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα κάλυπταν. Πάλι καλά, κύριε. Στο καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Σαφέστατα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε ότι αυτά τα 10 δις, τα 15 δις τα οποία υπολείπονται, που είχαν προβλέψει οι Ευρωπαίοι, την προηγούμενη φορά χρειάστηκαν. Ήταν τα 11 δις που έπεσαν. Το χρυσό, το μαξιλάρι, αυτό περίφημο. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ και καλύτερα, να... ναι. καλύτερα είναι να έχουμε. Μπάφερ, μαξιλάρι. Ακριβώς μαξιλάρι ασφαλείας παρά ναι. να τρέχουμε. Λοιπόν, εγώ απλώς να πω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι να πανηγυρίζουμε για το ότι είμαστε σε μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση και ότι χρειάστηκαν λιγότερα. Βεβαίως, εγώ αισθάνομαι ευτυχής που είναι αυτές οι ανάγκες οι κεφαλαϊκές και όχι και ως κανάλι εδώ, όχι μόνο γιατί τις προβλέψαμε ακριβώς και έχουμε δείξει και τα διάφορα βιντεάκια, έχουμε πάρει όλες τις προβλέψεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι για μένα ότι διαψεύστηκαν κάποιες Κασάνδρες. Συζητάγαμε μαζί και στην εκπομπή του Βασίλειου του Λαμάγκα, ήσασταν και ήμουνα και εγώ εκεί. Που έπαιζαν με το λογαριασμό και με την ψυχολογία των καταθετών. Γιατί για μένα πρέπει πρώτα η ψυχολογία των καταθετών να βελτιωθεί, να πάψουν όλα αυτά τα σενάρια τρομοκρατικά για να επιστρέψουν οι καταθέσεις. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν αλλιώς οι καταθέσεις. Ακούγοντας όμως και διαβάζοντας ο κόσμος ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα γίνει, πάει πίσω και ότι θα κουρευτούν οι καταθέσεις, νομίζω ότι γι' αυτό έκανε ανεπανόρθωτη τη ζημιά γενικότερα στην ψυχολογία, ξαναλέω. Αγορές και τράπεζες είναι ψυχολογία. Άρα το ότι αυτό διαψεύστηκε είναι ένα θετικό σύστημα. Είναι σαφέστατα θετικό και επειδή το κανάλι σας και την εκπομπή σας την παρακολουθούν, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και να αρχίσει να μπαίνει στην κουβέντα ότι ο πλούτος που έχει δημιουργηθεί για τον οποιονδήποτε, με τον τρόπο, με όποιον τρόπο έχει δημιουργηθεί, από τη στιγμή που έχει φορολογηθεί, αν βγήκε από τις τράπεζες γιατί υπήρχε φόβος, ο οποίος τον δημιούργησαν και είναι εύλογο. Ο καθένας θέλει. Εντάξει, στην περίοδο της αβεβαιότητας δεν το συζητώ. Σαφέστατα. Ο καθένας θέλει να έχει το αποκούμπι του. Ναι, δεν μπορεί τον κόσμο να τον κατηγορήσουμε. Θα πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών που είναι αρμόδιος για τα φορολογικά, να μην τρομοκρατείται ο κόσμος ότι αν θα γυρίσει αυτό το χρήμα στις τράπεζες, εμείς θα έρθουμε να στο φορολογήσουμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Σαν μπαμπούλας δηλαδή. Πρέπει να χτιστεί μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Ιδάλλως, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να λέμε, θα είναι μάταιο. Οι επιχειρήσεις θα φεύγουν, θα πηγαίνουν στη Βουλγαρία και από εδώ και από εκεί, στην Κύπρο ή οπουδήποτε, οπουδήποτε αλλού, οι οποίοι θα τις προσφέρουν γη και είδωρ για να τις προσελκύσουν και εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα κυνηγάμε φόρους, θα τρώμε τις άρκες μας. Μα δεν είναι, συμφωνώ με τον κύριο Χριστόπουλο, μα το πρόβλημα δεν λύνεται, το ελληνικό πρόβλημα, πέρα από το πρόβλημα του χρέους που εγώ θεωρώ ότι πια έχει για τα καλά ανοίξει το θέμα, να δούμε αν μπορέσει η κυβέρνηση να το βάλει στους πρώτους μήνες του 2016 στην ατζέντα και πόσο εμφαντικά θα το βάλει. Πάντως στη Ουάσιγκτον τις τελευταίες μέρες έχει βγει μπροστά για μια ακόμη φορά, πιέζει την Ευρώπη, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Πάντως όλο και περισσότερους φόρους. Και από εκεί πέρα και την σκληρή λιτότητα δεν λύνεται το πρόβλημα, το ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Βεβαίως αυτή την πολιτική, την πιστή δημοσιονομική προσαρμογή και την αυστηρή λιτότητα είναι το γερμανικό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι όμως και την ίδια τη Γερμανία αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα τις αποδίδει, γιατί βλέπουμε ότι και η οικονομία της, τα στοιχεία, τα μικροοικονομικά αρχίζουν και είναι αποθαρρυντικά, θα έλεγα, για να μην πω αρνητικά. Βεβαίως παραμένει ατομομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλίμονο. Ωστόσο έχει και εκείνη τα δικά της τροτά σημεία, έχει και εκείνη τις δικές της. Ας το πούμε, έχει τα μειονεκτήματά της και αρχίζουν λίγο και φαίνονται και στον τραπεζικό της κλάδο. Γιατί να μιλήσω για την Deutsche Bank, τις ζημιές Μαμούθ, αλλά και το γεγονός ότι θα την υποβάλει εκ νέου σε στρες τεστ ο κύριος Ντράγκη το 2016, μεταξύ και άλλων τραπεζών, δεν είναι μόνο η Deutsche Bank. Ωστόσο, ο κύριος Σόιμπλε έσπευσε σήμερα να πει ότι θα ασκήσουμε βέτο στο. Αυτό θέλω να το σχολιάσετε για να πάμε μετά. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό, να μου πείτε πώς το βλέπετε με το που ο κύριος Ντράγκη ανακοίνωσε τα stress test για 36 τράπεζες ευρωπαϊκές, μεταξύ των οποίων και γερμανικές, αλλά δεν είναι μόνο γερμανικές, είναι και γαλλικές και ελβετικές. Γιατί βγήκε ο κύριος Σόιμπλε και είπε ότι εμείς θα ασκήσουμε βέτο στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Καταθέσεων, εγγύησης των καταθέσεων.
Γιατί το κάνει αυτό, αυτό δεν προβλέπει η τραπεζική ενοποίηση. Γιατί ο κύριο Ντράγκη έχει στυλώσει τα πόδια, ο κύριο Σόιμπλε, συγγνώμη, έχει στυλώσει τα πόδια και δεν θέλει να επισπευθεί η τραπεζική ενοποίηση, κύριε Χριστόπουλε. Νομίζω ότι. Και δεν μιλάμε τώρα για να βγάλουμε τον αντιγερμανικό μα. Εγώ τα έχω λίγο με του Γερμανού, αλλά δεν. Όχι με το λαό, προσθέτω με τον κύριο Σόιμπλε. Αλλά θέλω την άποψή σα, που είστε οικονομολόγο. Βγήκε μια έκθεση τι προηγούμενε μέρε που λέει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τραπεζική ενοποίηση. Είναι τα λόμπι των χωρών τα οποία έχουν ισχυρά τραπεζικά συστήματα, τα οποία τα τραπεζικά συστήματα κάνουν και ασκούν και εθνική πολιτική. Πρέπει και στις τράπεζες της Γερμανίας, ας το πούμε. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αν δεν θέλει, θα το να έχει να λέγεται. Και είδαμε, εδώ θα πρέπει να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, να δούμε τη μειοπική αντιμετώπιση του προβλήματος που είχαμε ως χώρα και η Ευρώπη γενικότερα, πώς αντιμετώπισε το τραπεζικό της σύστημα. Δεν το έκανε όπως η Αμερική. Σωστά. Θυμόμαστε με τον Τρισέ, πώς ήταν με το όλο. Δεν είχε καν τα ρότα, που ο κ. Δράγκη λίγο έχει. Και νομίζω ότι οι οικονομολόγοι του μέλλοντος θα έχουν ιδιαίτερες καλές σελίδες για τον κύριο Ντράγκη όσον αφορά τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Γενικότερα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και βεβαίως και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Και του ευρώ, θα έλεγα εγώ, και του ευρώ. Μέσω γιατί του έχει καταρρεύσει. Θα έχει καταρρεύσει. Τα μπαζούκα που έχει βγάλει ο κύριος Ντράγκη σε αυτό τη διάρκεια από όταν ανέλαβε το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης είναι σημαντικά και έχουν σώσει σε πολύ κρίσιμες στιγμές την αποδιάλυση του ευρώ. Από την άλλη πλευρά να πω ότι. Όλοι μιλάμε και βλέπω ότι βρίθουν τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για τις ελληνικές τράπεζες και τις κεφαλικές ανάγκες κτλ. Και τα κόκκινα δάνεια. Όμως πέρασε στα ψηλά ότι μια έκθεση που έλεγε ότι τα κόκκινα δάνεια στο ευρωσύστημα είναι 826 δις και οι τράπεζες ευρωπαϊκές θα πρέπει να ξεφορτωθούν τους επόμενους μήνες 400 δις κόκκινα δάνεια. Άρα, αν είναι πληγή για μας που είναι, γιατί είναι στα 107-110 δις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, όταν όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν τέτοιο όγκο κόκκινων δανείων, κύριε Χριστόπουλε, σε τι θεμέλια στηρίζεται το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα? Εγώ αναρωτιέμαι, πραγματικά. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν στηρίζεται σε τόσο γερά θεμέλια. Η χρηματοπιστωτική οικονομία έχει προβλήματα. Το είδαμε και είναι τώρα. Είναι οι αμαρτίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007. Μα νομίζω ότι έτσι συνεχίζεται. Παραδείγματος χάρη, το είδαμε αυτό τώρα που έγινε στην Κίνα. Ήταν ένα τεστ. Ξανάντεξε το σύστημα, γιατί είδαμε μια μεγάλη πτώση στο κινέζικο χρηματιστήριο. Η κινέζικη οικονομία δεν έτρεχε με τους ρυθμούς που επιθυμούσαν, αλλά τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μεγάλα, αλλά βλέπουμε όμως να προσπαθούν να υπάρχει μια ισορροπία και να μην το αφήνουν να ξεφουσκώσει και να σκάσει, και αυτό οφείλεται στις κεντρικές τράπεζες. Είδαμε αυτή τη στιγμή ότι βρήκαν την ποσοτική χαλάρωση, την έκανε η Αμερική, την έκανε η Τράπεζα της Ιαπωνίας και μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε ότι κινήθηκε η οικονομία, κινήθηκαν οι μετοχές. Τα Benomics, τα περίφημα. Είχαμε ένα στάσιμο πληθωρισμό εκεί πάρα πολλά χρόνια. Και η Τράπεζα της Αγγλίας. Και μετά, ναι, και τώρα πήρε τη σκυτάλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νομίζουμε ότι σίγουρα κάτι καινούριο θα ευρεθεί. Από τη στιγμή που το αμερικάνικο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αυτό που είναι ο leader και αυτό που ρυθμίζει τις αγορές και το είναι, τι γίνεται στον πλανήτη, αυτό που λέτε, νομίζουμε ότι δεν θα το αφήσει να καταστραφεί. Ναι. Και εγώ το ελπίζω, αν και βεβαίως όλο και αυξάνονται οι φωνές αναλυτών, οικονομολόγων, μεγαλοεπενδυτών που λένε ότι οι κεντρικές τράπεζες με αυτή την πολύ χαλαρή νομίζω ότι η πολιτική με ότι κόβουν χρήμα σωριδών, ίσως δημιουργούν φούσκες στις αγορές. Και εκεί λοχεύει ο κίνδυνος μιας δεύτερης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Λέω γιατί διάβασα τον κύριο Μαρκ Φέμπερ πρόσφατα που είπε ότι. Ακόμα και να υπάρξει, σαφέστατα ότι κάθε καινούργια χρηματοπιστωτική κρίση είναι μεγαλύτερη και χειρότερη από την προηγούμενη. Νομίζω ότι πλέον τα εργαλεία είναι τόσα πολλά στα χέρια των κεντρικών τραπεζιτών και προσπαθούν γιατί. Μπορεί να ισορροπήσουν, λέτε, την κατάσταση. Σαφέστατα, γιατί και οι τραπεζίτες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, τα φαντ και όλοι αυτοί που εμπλέκονται είναι κουπιά της ίδιας βάρκας. Το θέμα και παίζονται και πάρα πολλά συμφέροντα. Το θέμα είναι πόσο προνοητικός θα είναι ένας κεντρικός τραπεζίτης ή μια χώρα ή μια οικονομική πολιτική η οποία θέλει να την αφήσει ή δεν θέλει να την αφήσει. Παραδείγματος χάρη, είδαμε αυτό που έγινε στην Αμερική με τη Lehman Brothers και αυτό το πόσο γρήγορα αντέδρασε πάνω σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι στην Αμερική πτωχεύουν τράπεζες κάθε μέρα, κλείνουν επιχειρήσεις, αλλά το σύστημα στηρίζει και δουλεύει. Βέβαια. Προχωράει παρακάτω. Εδώ πέρα είμαστε πιο δογματικοί οι Ευρωπαίοι πάνω σε αυτό και αυτό το πληρώνουμε, αν θέλετε. Μάλιστα.
Να πάμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και για την τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πραγματικά, ως άνθρωπος της αγοράς και εγώ ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, αισθάνομαι λίγο άβολα το ότι βλέπω αυτή την αγορά το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά το άνοιγμά της από την επιβολή του Capital Controls, μια ρηχή αγορά, μια ιδιαίτερη αγορά. Δεν είχαμε συνηθίσει ένα τέτοιο χρηματιστήριο. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης είχαμε κερδοσκοπικές κινήσεις, είχαμε τεινάγματα, είχαμε sell-off πολύ έντονα και είναι λογικό, γιατί ήμασταν μέσα στο κυκλικό αυτό των μνημονίων. Ωστόσο, αυτό το που βλέπουμε, δηλαδή αυτό το τζίρο το 47-50, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και υποτίθεται τώρα ότι βρισκόμαστε και σε φάση αυξήσεων κεφαλαίου, που μπαίνουν κεφάλαια, ή που γίνονται πράξεις στις τράπεζες, κύριε Χριστόπουλε, μπορούμε να έχουμε μια ελπίδα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα γίνει μια αγορά σοβαρή, και όταν λέω σοβαρή, να έχει βάθος και να πάψει να υπάρχει αυτή η ρηχότητα. Θα μου τα απαντήσετε, πάμε σε χρήσιμες πληροφορίες και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Focus σε τράπεζες και αγορές, συζητάμε και είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, οικονομολόγο της Solidus. Είπαμε για τις τράπεζες, είπαμε λίγο για το κλίμα στις αγορές και τι θα σηματοδοτήσει και ποιο είναι αυτό το κρίσιμο, ο κρίσιμος παράγοντας για την πορεία γενικότερα των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και της οικονομίας της παγκόσμιας, για το ρόλο των κεντρικών τραπεζών, που και εγώ συμφωνώ ότι πολλές φορές είναι οι απομηχανείς θεοί οι κεντρικές τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια από το 2007 μέχρι σήμερα και έχουν στηρίξει τις οικονομίες. Όπως είπαμε, εντάξει, παίζονται και διάφορα συμφέροντα. Λοιπόν, σε κάναμε ερώτηση, πότε μπορούμε να δούμε μια αγορά, σοβαρή αγορά, το ελληνικό χρηματιστήριο να πάψει να είναι αυτή η ρηχή αγορά που άγεται και φέρεται. Και με συγκεκριμένα βεβαίως να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες, μεγάλα παιδιά, και καθώς είναι και ρηχή, μπορεί να γίνει παιχνίδι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και δεν μιλώ τώρα για αυτή την περίοδο των αυξήσεων κεφαλαίου, που είναι μια ευαίσθητη περίοδο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Γιατί και σε όλες τις περιόδους που έχουμε αυξήσει κεφαλαίου, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μια τέτοια συμπεριφορά, κύριε Χριστόπουλο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Σαφέστε. Γενικότερα όμως μιλάω ότι εμείς οι άνθρωποι, και εσείς κυρίως, που είστε και στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών, περιμένετε μια να ζωντανέψει η αγορά, να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον για μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα μετοχές ποιοτικές εταιριών με growth story που έχουν προοπτικές ανάπτυξη και είναι τελείως στο περιθώριο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να έχουμε ένα ξύπνημα του ελληνικού χρηματιστηρίου? Σαφέστατα μπορεί να έχουμε ένα ξύπνημα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Εδώ θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με την χρηματιστηριακή αγορά θα πρέπει να δουλέψουν έτσι ώστε να αποκατασταθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη, τόσο για τους Έλληνες επενδυτές και όσο για τους ξένους, να δείξουμε ότι έχουμε σοβαρές εταιρείες, ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά το θεσμό του επενδυτή, ότι δεν κάνουμε εφόδους και να αλλάζουμε τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες, παραδείγματος χάρη αυτό που έχει γίνει με την εταιρεία των προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. Τη μία δεν της δίνουμε την άδεια για μια επένδυση που έχει κάνει, ή την άλλη λέμε μας λείπουν χι χρήματα από το ταμείο, από που θα τα πάρουμε, από την επιχείρηση του χρηματιστηρίου που έχει τα πιο πολλά κέρδη.
αύριο θα χρειαστούν άλλα χρήματα, θα είναι εκεί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δουλέψουμε, θα πρέπει να τα δούμε. Θα πρέπει οι καινούργιες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι στο χρηματιστήριο, ασχέτως του μεγέθους, να βρεθεί ένας κοινός τόπος ώστε να πηγαίνουν στο χρηματιστήριο να ζητούν χρήματα, να μπουν στο χρηματιστήριο, και αυτό θα τις βοηθήσει τόσο στην εξωστρεφιά τους όσο και να αναπτύξουν και τις εργασίες τους. Θα πρέπει το ίδιο το χρηματιστήριο να ξαναπροσπαθήσει να μιλήσει για το χρηματιστήριο στους Έλληνες επενδυτές, στους ξένους επενδυτές. Γενικότερα θα βοηθήσει, πιστεύω, το χρηματιστήριο στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, της οικονομίας γενικότερα, αλλά θέλει όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι να ξαναπάρουμε το ρόλο μας από την αρχή, να ξαναδούμε τα λάθη του παρελθόντος. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, γιατί δεν θα πρέπει να μην λέμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία, έχουμε μερίδιο σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σωστό. Και θετικό και αρνητικό. Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά και είναι μια και πάει να γίνει μια καινούργια επανεκκίνηση με καινούργια δεδομένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ευαγγελίζονται, το λένε, το προσπαθούν, το δείχνουν με την πρακτική τους μέχρι τώρα, ασχέτως των λανθών που κάνουν στις κινήσεις τους, ότι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Ναι, εγώ συμφωνώ πολύ με τον κύριο Χριστόπουλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, όπως είπε ο κύριος Μοσχοβησή, το είπε, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα κυβέρνηση, δεν είναι κυβέρνηση. Και θα μπορεί να συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, ότι ίσως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως είπε, κάναμε λάθη, το παραδέχτηκε στους προηγούμενους μήνες, και ίσως έχει καταλάβει ότι και η Ελλάδα είναι ένα μέλος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Νομίζω ότι το έχει συνειδητοποιήσει, ότι οι αγορές, δεν μπορεί να μην υπάρχουν αγορές και να μην λειτουργεί μέσα στις αγορές. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο 7ο-8ο, το είδαμε όλοι. Από εκεί πέρα, επειδή παρακολούθησα τη συζήτηση και θέλω να σας το σχολιάσω αυτό, της ανακεφαλοποίησης στη Βουλή του νομοσχεδίου, πραγματικά ακούγοντας τοποθετήσεις πολλών παραγόντων και όλων των κομμάτων, και δεν στέκομαι κάπου συγκεκριμένα, θα μπορούσα να σταθώ, αλλά δεν θέλω να σταθώ. Θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι όταν δεν ξέρουν κάτι, δεν θα πρέπει να το σχολιάζουν. Πραγματικά το λέω, γιατί πρέπει λοιπόν, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν πάνω αυτή τη στιγμή, αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν το οποιοδήποτε, τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν έχω την άποψη ότι θα πρέπει γύρω από τα θέματα της οικονομίας και των τραπεζών να υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα και μπορούν να κατευθύνουν πάντα σωστά, και να υπάρχει και ένας πλουραλισμός και να υπάρχει και μια αντικειμενικότητα. Όταν δεν γνωρίζουμε το τραπεζικό σύστημα, και ο τραπεζικός καθεστώς είναι πολύ ευαίσθητος, είναι πολύ ιδιαίτερος, και το λέω εγώ που ασχολούμαι και που ακόμα δεν το γνωρίζω τόσο καλά και κάθε μέρα προσπαθώ να μάθω, θα πρέπει λοιπόν και οι πολιτικοί μας από όλα τα κόμματα, όταν μιλάνε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, για τράπεζες, για τραπεζικό σύστημα, να είναι πολύ καλά διαβασμένοι, να γνωρίζουν τι λένε και πώς το λένε, για να μην δημιουργούν εντυπώσεις. Έχω δίκιο σε αυτό που λέω, κύριε Χριστόπουλε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο, και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και γενικότερα. Ανέβασα λίγο τον τόνο, συγγνώμη, ενώ σήμερα προσπαθώ να κρατήσω χαμηλού τόνο, σήμερα τώρα ανέβασα, γιατί κάτι μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα το σχολιάσω, θα το πούμε άλλη στιγμή. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλα θέματα πέρα και έξω από τις τράπεζες, γιατί παραδείγματος χάρη υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν ασχοληθεί με την οικονομία, δεν είχαν ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα. Έτσι. Ίσως πολλοί από αυτούς να μην είχαν πάρει ούτε δάνειο και η μόνη σχέση να ήταν η σχέση με την κάρτα και το ATM. Εντάξει, από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, ανεξαρτήτου που ανήκουν και τι πιστεύουν. Ναι, βεβαίως, δεν μιλάμε κομματικά αυτή τη στιγμή. Μπορούν να βοηθήσουν, και αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από τους ανθρώπους. Έχει ανάγκη όλους. Δεν περισσεύει κανένας. Όσο αντίθετος, όσο κόντρα να είναι και ανάλογα με το τι είχε κάνει στο παρελθόν. Τώρα χρειάζονται όλοι για να πάμε στην επόμενη μέρα. Ακριβώς. Για να μην έχουμε πάλι αντιμέτωποι με το φάντασμα του Brexit, με σενάρια καταστροφολογικά, να μην δώσουμε τη χαρά στο Βερολίνο και στον κύριο Σόιμπλε. Το είπε ξεκάθαρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θα συμφωνήσω μαζί του ότι ξεκολουθεί κύκλη του Βερολίνου. Εντάξει, φωτογράφησε τον κύριο Σόιμπλε, ξεκάθαρο ο κύριο Τσίπρας. Να θέλει την αποπομπή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, να είμαστε πρέπει σε αυτή την προσπάθεια με τις δυσκολίες. Πραγματικά με πολύ σκληρά μέτρα. Το τρίτο μνημόνιο περιέχει πολύ σκληρά μέτρα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και αυτή η οικονομία επιτέλους έχει προοπτικές ανάκαμψης να την πάμε μπροστά. Όλοι μακριά από κομματικά κριτήρια. Σαφέστατα, και εγώ θα ήθελα να έβλεπα όταν, παραδείγματος χάρη, έρχονται επίσημοι ηγέτες στην χώρα μας, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι να πουλήσουν Ελλάδα. Να πουλήσουν το story, το ελληνικό, Greek story. Να το πουλήσουν. Και αυτό μπορούν να το πουλήσουν οι άνθρωποι που το παράγουν. Σωστά. Οι άνθρωποι που μοχθούν κάθε μέρα. Και νομίζω ότι και εσείς δίνετε βήμα από εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να δούμε καλύτερα πράγματα στο μέλλον.
Και σε αυτό το σημείο, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χριστόπουλο, όμως θα πρέπει να κλείσουμε. Η εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές έφτασε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χριστόπουλο, οικονομολόγος Ισόλυντος, μαζί μας τα είπαμε. Νομίζω ότι πιάσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα σας έχουμε ξανά μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας εδώ, στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας και πάλι, βεβαίως, με παλμό τραπεζικό, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, από αύριο και το πρωί, θα έχουμε ρεπορτάζ για τις τράπεζες. Θα σας πούμε τι γίνεται με την SSM, τον Ευρωπαϊκό Υποπτικό Μηχανισμό, και αν τελικά ο SSM χαμηλώσει λίγο τις παραδοχές και έτσι μειωθεί και άλλο το ύψος των κεφαλαίων αναγκών. Θα έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αύριο στην εκπομπή του Βασίλη Τσικούρα το πρωί. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και ελπίζουμε να είστε μαζί μας και αύριο στις 8 η ώρα.